πολλούς συγγραφείς και ξένους, αλλά και Έλληνες, όπως είναι και ο κύριος Μάνος Λαμπράκης. Όταν ήρθε το έργο του στα χέρια μας, αμέσως μας τράβηξε το ενδιαφέρον και αποφασίσαμε με μεγάλη υπευθυνότητα να ασχοληθούμε με την κυκλοφορία ενός έργου με τρόπο σπάνιο και τιμά, αλλά και επανασυστήνει τη δημόσια εικόνα και το αληθινό ονοματεπώνυμο της άλλης και στον αγνωστικό κοινό, αλλά και στους καλλιτεχνικούς χώρους, τους οποίους ήταν ήδη γνωστή η συγκεκριμένη κυρία. Σήμερα πάνω στη σκηνή του Θέατρου Σταθμός βρίσκονται πρόσωπα τα οποία θα φωτίσουν μέσα από τα δικά τους βλέμματα όχι μόνο το έργο του κυρίου Μάνου Λαμπράκη, αλλά και τη σχέση τους με την άλλη. Πρόκειται για τον πολυσκηδή δημοσιογράφο και διευθυντή προγράμματος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού του Πειραιά, κανάλι 1, Παναγιώτη Φύτρα. Ο οποίος θα συζητήσει με τον Μάνο Καρατζογιάννη, ηθοποιό, σκηνοθέτη, θεατρικό συγγραφέα, καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεάτρου Σταθμού. Την Άννα Κουρουπού, συγγραφέα και ιδρυτικό μέλος του Red and Red Up. Τον Κωνσταντίνο Μενελάου, σκηνοθέτη και ιδρυτή του Queer Side. Βιάστηκα διδάκτορα αρχαιολόγου του Υπουργείου Πολιτισμού στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Δήμητρα Σταβουλτά, φιλόλογο και μεταφράστη. Thank you.
είχε συγγραφίσει αυτό το. Ξέρεις, η μηχανή προχωράει, 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 φτάνει μέχρι εδώ και εσύ χαμογελάς, λωσμένη στο φως, ενώ ολόκληρη η ζωή σου ουρλιάζει. Και έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι ένα καράβι με άγκυρες πολλές. Αγκυροβολημένη, σχεδόν παροπλισμένη στη ζωή. Και πολλές φορές, να, όταν κάθομαι εκεί, ένα μεγάλο υπεροκειάνιο που το δέρνουν οι μεγάλες φουρτούνες, όμως είναι εκεί σταματημένο. Και λυπάμαι που δεν είμαι μια ψαρόβαρκα να φεύγω ή ένας γλάρος να πετάω. Λυπάμαι γιατί κάθε τόσο μια επιτυχία είναι και μια άγκυρα. Και μια άγκυρα και στο τέλος θα μείνω αγκυροβολημένη αυτό στο λιμάνι της επιτυχίας, στο λιμάνι της δουλειάς, στο λιμάνι του καθήκοντος, στο λιμάνι της ευθύνης, στο λιμάνι. Του τίποτα. Και γι' αυτό σου είπα και πριν, είμαι τραγικό πρόσωπο. Αν σκεφτείς ότι παίρνω υπνοτικά για να κοιμάμαι ή... Μην ξεχνάτε ότι τα πάντα τα κέρδισα μόνη μου. Δεν θυμάμαι ούτε να μου έχει χαρίσει κανείς ούτε ένα τασάκι. Δεν νομίζω ότι ο θρύλος αυτός με ικανοποιεί ή με γεμίζει άλλο. Θα ήθελα να απαλλαγώ και να ασχοληθώ με τον άνθρωπο, με την ολοκλήρωση της δικής μου προσωπικότητας, η οποία έχει μείνει σε βρεφική κατάσταση, δηλαδή στην ηλικία των 17 χρονών όπως ξεκίνησα. Βλέπεις, αυτό είναι το δράμα με μένα. Ήμουν αδιάσημη από 17 χρονών. Ποτέ δεν μπόρεσα να πάρω ένα αγόρι από το χέρι και να περπατήσουμε μαζί, ήσυχη, χωρίς να με ενοχλούν στον δρόμο, ενώ μου ζητάνε ένα αυτόγραφο ή ένα χαμόγελο. Λοιπόν, ο θέλος αυτός δεν μου χρειάζεται. Έλεγα ότι αν το καλοεξετάσεις, εγώ είμαι ουσιαστικά ένα τραγικό πρόσωπο. Και το λέω με το χιούμορ που με διακρίνει. Αναλογίζομαι ποια μπορεί να είναι η πορεία μου και η κατάληξή μου και άσχετα από αισιοδοξίες και από ελπίδες και από προσμονές, πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι στη ζωή θα μείνω μόνη. Γιατί έτσι είναι το γραφτό μου στο κάτω-κάτω ή αν θέλεις εγώ έφτιαξα έτσι τη μοίρα μου, απομονώθηκα. Και εν πάση περιπτώσει δεν περιμένω καμία έκπληξη να μου επιφυλάξει πια η ζωή μου. Δεν περιμένω από κανέναν τίποτα όπως δεν περίμενα. Τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά, τώρα βάλεις μπρος τη μηχανή και ξέχασα πριν, είχα σκεφτεί, σταμάτα δύο λεπτά. Και όταν τελειώσει η παράσταση και σβήσουν τα φώτα και πάψουν τα χειροκροτήματα, η Σαμπύρια φεύγει από τη σκηνή με την ελπίδα ότι κάποιος την αγαπάει. Μια ελπίδα, 1% για ένα καλύτερο αύριο. Εγώ γυρίζω σπίτι μου, εδώ μέσα νιώθω ασφαλής. Νιώθω σιγουριά. Είναι το σπιτικό μου. Και αναλογίζομαι ποιος με αγαπάει. Ποιος με αγαπάει ουσιαστικά. Θετικά. Ποιος είναι όλες μου οι ελπίδες. Ένα 6χρονο αγόρι. Στροβιλίζομαι μαζί του. Κάνω όνειρα για το μέλλον του. Και αυτά είναι όλες μου οι ελπίδες. Όλες μου οι όμορφες, οι πραγματικές, οι ουσιαστικές ελπίδες. Απλή η ζωή μου, παιδιά
με στην αυλή μου. Αγάπη στην ψυχή μου και μικρές χαρές. Και μικρές, μικρές, απλές χαρές. Κοσμέ, μ' αγαπάει. Βρήκα επιτέλους κι εγώ άνθρωπο που μ' αγαπάει. Πάρα πολύ ωραία η εισαγωγή. Σας καλωσορίζω λοιπόν και εγώ σε αυτή την γιορτή, σε αυτή τη γιορτή για την έκδοση αυτού του εξαιρετικού βιβλίου του Μάνου Λαμπράκη, του αγαπημένου μου. Μάνου Λαμπράκη, του αγαπημένου μας.
Μάνου Λαμπράκη, το χαμένο ημερολόγιο της, το χαμένο ημερολόγιο της Άλλης. Πριν περάσουμε στην κανονική ροή, οφείλω να πω 3, 4, 5 λόγια, 6. Για την Αλίκη και το βιβλίο. Με την Αλίκη είχαμε μια περίεργη, μας συνέδεσε μια πολύ περίεργη συγκυρία, να το πω έτσι. Ήταν η πρώτη μου έντυπη συνέντευξη και το πρώτο, η πρώτη μου μεγάλη πόρτα που άνοιξε για την ελευθεροτυπία τότε, την Κυριακάτικη ελευθεροτυπία. Και ήμουν εκείνος που του εμπιστεύτηκε την τελευταία της ραδιοφωνική συνέντευξη περίπου 5,5 μήνες πριν φύγει από, από τη ζωή. Οι περισσότεροι το ξέρετε, για μένα η Αλίκη Βουλιουκλάκη ήταν άνθρωπος, είναι άνθρωπος ζωής, με συνοδεύει ακόμα. Όπου κι αν πάω, ό,τι κι αν κάνω και αποφάσεις πολλές φορές που καλούμε να πάρω, είναι εκεί. Όπως ήταν πάντα, με μια διακριτική ευγένεια, με μια κομψότητα που δεν τη συναντάς εύκολα στους ανθρώπους και δεν τη συναντάς εύκολα, συγγνώμη Μάνο, και στο θέατρο. Ένα από τα πράγματα που αγαπούσα πάρα πολύ στην Αλίκη, όσοι την έχετε γνωρίσει από κοντά και όσοι έχουμε έτσι ευλογηθεί να ιδιωτεύσουμε μαζί, νομίζω θα συμφωνήσετε. Λοιπόν, κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ ήταν οι παύσεις της. Οι παύσεις ξαφνικές, αυτές οι σιωπές, θύμιζαν και λίγο πλάνα, είχαν δηλαδή την υγρασία των πλάνων του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ήταν τόσο παράδοξο όλο αυτό, αλλά τόσο πολύ γοητευτικό το τλίο του Μάνου. Όταν πρώτο ήρθε στα χέρια μου σαν πρωτόλιο, ήταν αυτό ότι αισθάνθηκα ότι ήταν το ιδανικό soundtrack ή σχεδόν το ιδανικό soundtrack σε αυτές τις σιωπές. Και ξαφνικά ήταν σαν να μου, με έναν τρόπο, μαγικό τρόπο, η ποίηση το κάνει αυτό, η ποίηση του Μάνου, να μου αποκάλυψαν τι έλεγε η Αλίκη πίσω από αυτές τις σιωπές. Θεωρώ ότι αυτό που έκανε ο Μάνος Λαμπράκης με αυτό το βιβλίο, θέλω πάρα πολύ να μείνει. Η ουσία της Αλίκης για μένα είναι αυτό το βιβλίο. Και αν θέλετε θα το πάω και λίγο πιο κάτω. Για μένα είναι η αποκατάστασή της, η ιστορική της αποκατάσταση είναι αυτό το βιβλίο. Γιατί είναι βασισμένο πάνω στην ποίηση. Και θα μου επιτρέψετε να πω και θα κλείσω ότι πολύ συχνά ξεχνάμε ότι πριν και πάνω απ' όλα η Αλίκη Βουλιουκλάκη ήταν ένα ποιητικό πρόσωπο. Και έτσι παραμένει. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ. Τι θα λέγατε να πάμε να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό απόσπασμα από το χαμένο ημερολόγιο και σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ. Με το Γιώργο ξέρω που ο γάμος είναι καταδικασμένος από την αρχή. Έχω παραδώσει τον εαυτό μου σε μια πραγματικότητα που δουλεύει χωρίς κανένα προστατευτικό δίχτυ. Η ψυχή μου ανεβαίνει στα χείλια. Χάδνωση. Θέλω να εγκαταλείψω το θέατρο. Τον σκέφτομαι συνέχεια. Δεν έχω νιώσει ξανά έτσι. Επιβάλλω στην άλλη μόνο απαγορεύσεις. Δεν μπορώ να εμποδίσω τον εαυτό μου να σκέφτεται. Θέλω να πεθάνω πλάι του. Κάθε φορά που επιστρέφει στην Κύπρο μου πιάνουν τα κλάματα. Με κάνει να κλαίω. Κάθε φορά η Κύπρος ανεβάζει τους τόνους. Δεν μου αρέσει πάλι το πρόσωπό μου. Φεύγω στο Λονδίνο. Όλα στραβά και ανάποδα. Ο Γιώργος και εγώ υπάρχουν να κάνουν συνέχεια ένοχες σκέψεις. Πώς μπορεί άραγε να οριστεί αυτός ο γάμος. Τον κρατάω απόλυτο. Τον κρατάμε από κοινού απόλυτο. Η μαμά δεν μου λέει τίποτα. Ο Γιάννης είναι ευτυχισμένος.
Θα έλεγα ότι η συζήτηση απόψε με τους σπουδαίους αυτούς ανθρώπους που βρισκόμαστε εδώ πάνω, όχι τυχαία, ασφαλώς, πάνω σε μία σκηνή, θα κινηθεί, επιτρέψτε μου να πω, σε τρεις άξονες. Θα υπάρξει μια καταγραφή της, έτσι, της ιστορικής αποκατάστασης της Αλίκης μέσα από το συγγραφικό πεδίο του Μάνου Λαμπράκη, αλλά, πράγμα που το θεωρώ εξίσου πολύ σημαντικό, θα μιλήσουμε και για τον τρόπο που έχει εγγραφεί σε ιδιωτικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο η εικόνα της Αλίκης. Και επειδή είμαστε όλοι μια παρέα, έλεγα και πιο πριν ξεκινήσει η βραδιά, ότι εγώ την Αλίκη σήμερα την αισθάνομαι εδώ, την αισθάνομαι παρούσα, γιατί την αγαπάμε όλοι. Και όταν αγαπάς την Αλίκη, είναι πάντα εδώ. Και θεωρώ ότι είναι ανάμεσά μας και να γίνουμε όλοι μια παρέα. Οπότε, κατά τη διάρκεια της κουβέντας, θα ήθελα να παρεμβαίνετε, να θέτετε ερωτήματα, να μας θέσετε τις δικές σας διαπιστώσεις. Εγώ θα σας έλεγα ακόμα και τις δικές σας αναμνήσεις. Λοιπόν, το πρώτο θέμα που θέλω έτσι να ξεκινήσουμε, αγαπημένοι μου φίλοι, είναι το εξής. Αν θεωρείτε, όπως πιστεύω και εγώ, ότι αυτή η μυθοπλασία, έτσι, που κρατάμε στα χέρια μας, και σε ποιο βαθμό αποκαθιστά αυτό που ακούσαμε και στην παρέμβαση του Μάνου να λέει και αφορά στην κακοποιημένη δημόσια εικόνα της Αλίκης. Να ξεκινήσουμε με τον Μάνο τον Καρατζογιάννη που μας φιλοξενεί και σε αυτό το τόσο όμορφο θέατρο, ένα θέατρο που αγαπώ πολύ, Μάνο. Να σου το πω και δημόσια. Ευχαριστούμε πολύ όλους και τον Μάνο ιδιαιτέρως και σένα Παναγιώτη. Να πούμε ότι η εκδήλωση εντάσσεται σε κάποιες βραδιές μνήμης που πραγματοποιούμε φέτος. Ξεκινήσαμε με μια εκδήλωση για τον Πίτερ Μπρουκ που μας τίμησε η κυρία Ρούλα Πατεράκη που είναι και σήμερα μαζί μας και είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά. Συνεχίζουμε με την απόψινή εκδήλωση και το Μάρτιο την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου θα έχουμε μια εκδήλωση για τη Μάγια Λιμπεροπούλου και την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης για τους μελοποιημένους Έλληνες ποιητές. Να πω καταρχάς ότι για μένα ο Μάνος Λαμπράκης είναι ένας άνθρωπος καρδιάς. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε το καθημερινό μου τηλεφώνημα. Και αυτό νομίζω αυτές οι δύο λέξεις περιγράφουν πολύ την εκτίμηση και την αγάπη που νιώθω για τον Μάνο. Επίσης όλος ο τρόπος που κινείται όλα αυτά τα χρόνια στο θέατρο, ξεκινώντας από βοηθός του Λευτέρη Βογιατζή, η σύνδεσή του με τη Ρούλα Πατεράκη βέβαια, και όλα τα γραπτά του πάντα έχουν μια ιδιαίτερη πνευματικότητα. Και έτσι, όταν άκουσα από τον ίδιο ότι γράφει για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, χάρηκα ακριβώς για αυτήν την αποκατάσταση που ανέφερες και εσύ ο ίδιος. Νομίζω ότι με αυτό το βιβλίο είναι σαν να της έδωσε χρόνο. Όχι η αθανασία ή η στεροφημία. Τα έχει αυτά και δεν έχει καμία ανάγκη εμάς και κανέναν από εμάς η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αλλά της έδωσε το χρόνο που έχασε. Αυτό σκέφτομαι δηλαδή. Λέει ο Ρίλκε ότι τις γνώσεις μας τις αποκτούμε πάντοτε εκ των υστέρων. Αισθάνομαι ότι και εκείνη αυτούς τους μήνες που αισθανόταν το τέλος κοντά, εγώ δεν τη γνώρισα βέβαια, σαν κάτι μέσα της να δούλευε, να άλλαζε για τη ζωή, για το χαμένο χρόνο. Και αυτόν το χαμένο χρόνο αισθάνομαι ότι φέρνει στο φως αυτό το χαμένο ημερολόγιο, το οποίο είναι γραμμένο σαν σε φύλλα, σαν σε εγγραφές, σαν θεατρικό έργο της Ρούλας Αναγνωστάκη, όπου οι ήρωες μιλάνε για πράξεις που δεν έκαναν, για τη ζωή που δεν έζησαν. Δεν τη γνώρισα λοιπόν την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είναι ένα, αισθάνομαι ότι όταν μιλάει κάποιος για ένα τόσο πλατή θέμα όσο είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, κινδυνεύει να εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει πρόσωπο στο ελληνικό θέατρο που να έχει δεχθεί τόσες τιμές. Γι' αυτό έχει και πάρα πολλά ονόματα η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τι Αλφαβήτα, τι Βουγιούκλο, τι Εθνική Στάρ, τι Αλίκη, τι Αλικάκη, τι. Δηλαδή ο καθένας, ανάλογα με το πώς την αισθανόταν, με τι σχέση είχε ο ίδιος, της έδινε και ένα όνομα. Σαν να υπήρχε πάντα κάτι από μέρους μας παραπάνω
ή παρακάτω σε σχέση με αυτήν, γιατί στην πραγματικότητα δεν αισθάνομαι ότι την πολύ καταλαβαίναμε. Έτσι αισθάνομαι ότι γίνεται με ό,τι ξεπερνάει τα μέτρα μας και με ό,τι γίνεται προϊόν, όπως αναμφίβολα έχει γίνει και είναι κάτι που και η ίδια το έλεγε. Επίσης, ένα από τα θέματα που σκέφτομαι όταν σκέφτομαι να λέει και Βουγιουκλάκη είναι ότι οι ηθοποιοί και σε άλλες κλίμακες πολύ μικρότερες από ό,τι η ίδια ανήκε, δεν είμαστε ποτέ αυτό που φαινόμαστε. Δεν είμαστε αυτό που παίζουμε, δεν είμαστε τα έργα μας ούτε οι ρόλοι μας. Αποδίδοντας λοιπόν πάντα τιμές στην Αλληλίκη Βουγιουκλάκη, πάντα περισσότερες ή λιγότερες, αισθανόμουν ότι όλη η αγάπη μας γινόταν κάτω, ότι έπεφτε, ότι χανόταν. Από τη μία υπήρχε αυτή η αγάπη του κόσμου και αυτή η wow επιτυχία που η ίδια συχνά πανηγύριζε για αυτήν, αλλά σαν αυτή η επιτυχία να τη δημιουργούσε μία απίστευτη μοναξιά. Αυτή τη μοναξιά αισθάνομαι ότι καταγράφει το βιβλίο του Μάνου Λαμπράκη. Εγώ την είδα μια φορά παιδί να παίζει στο θέατρο. Δεν ήταν η παράσταση της κυρίας Πατεράκη. Ήταν η κυρία Δεμεμέλη του Σαρτού. Ας με συγχωρέσει ο κύριος Τσιάνος, του κύριου Τσιάνου η παράσταση. Και ήμουν παιδάκι και δεν μου άρεσε η Αλίκη στην παράσταση. Και είπα στη μαμά μου, μαμά δεν είναι αυτή. Που λέει παιδί μου, αυτή είναι. Δεν είναι αυτή. Γιατί έβλεπα παιδί την Αλίκη Νέα τα Σαββατόβραδα στην τηλεόραση. Και μου λέει, μα αυτή είναι. Τη λέω, μαμά αυτή δεν έχει πολλά μαλλιά, είναι κοντή και δεν παίζει καλά. Και όπως το σκεφτόμουν, ο παιδικός μου εαυτός είχε άδικο. Γιατί έκανε σύγκριση, συγνέκρινε την Αλίκη με τον ακμαίο της νέου εαυτό, ο οποίος για όλους μας είναι αδυσόπιτος, όσο και ακόμα εκείνη η ίδια τον πολεμούσε. Και ήταν αυτή η ξανθιά σκανδαλιάρα μαθήτρια που μιλούσε με Νάζιλες και είχε καταπιεί προβολέα, που άνοιγαν θερινά σινεμά μες το χειμώνα, για να τη δει ο κόσμος, που ακόμα και τώρα λέγαμε, μωρέ δεν καθόμαστε λίγο παραπάνω να την ακούσουμε μέσα στο σκοτάδι, λες και είμαστε στο Στασίδι και είναι μεγάλη εβδομάδα, ο Θεός να με συγχωρέσει. Μιλάω σε τη Μαλβίνα λίγο τώρα, έρχεται και αυτή εδώ μαζί μας και καθόμαστε λίγο και την ακούμε. Και προτιμάς να την ακούς, να βλέπεις αυτό το πρόσωπο και να ακούς αυτή τη φωνή. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι τη Βουγιουκλάκη στο πραγματικό της μέγεθος την κατάλαβα το 96 και έρχομαι στο ερώτημά σου, όταν μαθητής ακόμα ανακάλυπτα το θάνατο μαζί της. Γιατί άκουγα μία γυναίκα που είχε μάθει όλους τους ανθρώπους να τραβάνε μπρος, ανέμελοι και να χαμογελάνε, να λέει πως έχει κάτι σοβαρό στο πάγκρεας, οπότε έχετε για βρυσούλες. Λένε ότι στο τέλος της ζωής μας φανερώνεται ο πραγματικός μας χαρακτήρας. Και σκέφτομαι πως αν όλες μας οι πράξεις οδηγούν στη μεγάλη μας πράξη, στην έξοδο δηλαδή από τη ζωή, στην έξοδό μας από τη ζωή, η Αλίκη Βουγιουκλάκη φανέρωσε στο τέλος ατόφια την τραγική της διάσταση και έγινε η Αντιγόνη που πάλεψε γενναία με το πιο απάνθρωπο κρέοντα, τον καρκίνο. Σαν παλικάρι, όπως ξέρουν μόνο τα ορφανά παιδιά να παλεύουν. Και ίσως κάπου εκεί να ήταν και το μυστικό της και ίσως να την καταλάβαμε αργά και ίσως να κατάλαβε και εκείνη αργά τον εαυτό της. Στο τέλος μιλάει η ζωή, στο τέλος μιλάει το βιβλίο του Μάνου Λαμπράκη. Όλα αυτά τα σκέφτομαι διαβάζοντας το βιβλίο του Μάνου. Αυτή την άλλη τη φωτίζει για μένα το βιβλίο του Μάνου. Γιατί ο Μάνος έχει πάντα έναν άλλο τρόπο. Και γι' αυτό όσοι είμαστε εδώ σήμερα τον αγαπάμε ξεχωριστά, με βαθιά συγκίνηση, και είναι εδώ φίλοι που όταν δεν τον βρίσκουμε στο τηλέφωνο σκεφτόμαστε πού να είναι τώρα ο Μάνος, γιατί δεν το σηκώνει, μην έπαθε κάτι ο Μάνος. Σε αυτό το τηλέφωνο, που δεν μπορώ να το πω, αλλά είναι το ίδιο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Αυτό και μόνο είναι. Πολύ σωστή τοποθέτησή σου, Μάνο, και θα σου πω κάτι γι' αυτό μετά, γιατί ανυπομονώ πάρα πολύ να ακούσω και την γνώμη της Άννας Κουρούπου. Για ποιο από όλα.
για αυτή την ερώτηση που είπαμε για το βιβλίο του Μάνου. Αν θεωρείς, Άννα μου, ότι αποκαθιστά λίγο μια εικόνα ίσως κακοποιημένη, που πρέπει εδώ να πούμε ότι δεν νομίζω ότι ευθύνεται πάντα η Αλίκη γι' αυτό. Σε έναν βαθμό ίσως έχει μια ευθύνη, αλλά ειδικά μετά το ταξίδι της, θεωρώ ότι αρκετοί την εκμεταλλεύτηκαν, αρκετοί της είπαν, αρκετοί έκαναν με την αγωνία για να φανούν φίλοι, να. Και δεν ήταν αυτό πάντα, και το λέω και για τους φίλους, ότι αυτό που παρουσιάζουν πάντα κάποιοι για την Αλίκη, ήταν αυτό η Αλίκη. Καμία σχέση. Εγώ το Μάνο τον γνώρισα μέσω των social media, φυσικά από το Facebook. Ήμασταν φίλοι, με ακολουθούσε, τον ακολουθούσε, δεν θυμάμαι. Και το πρώτο post που είδατε το βιβλίο ήταν αυτό, αυτή η φωτογραφία που κάτι μου έκανε μέσα μου. Και φυσικά κάποια αποσπάσματα, ήρθα σε επαφή μαζί του μέσα με το τρόπο σπάτου. Κάτι με συγκλώνησε σε αυτό. Σαφώς μετά από μέρες κατάλαβα ότι ήταν η άλλη. Και αυτό τον ρόλο το ξέρω πολύ καλά στη ζωή μου, γιατί όλοι παίζουν ένα ρόλο στη ζωή μας, έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτή η άλλη που έβγαλε τόσο γλαφυρά ο Μάνος, με κάτι μου έκανε, δεν το έχω βρει ακόμα τη λέξη. Σαν να μου θύμισε τον εαυτό μου που ήμουν παιδάκι και έβρισκα παλιά σπίτια στον Κολονό, στην Ακαδημία Πλάτωνος και πήγαινα να βρω πάντα σκουπίδια, κούτες παλιές, σιρτάρια παλιά, σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, για να πας και βρω καμιά φωτογραφία σπάνια, καμιά φωτογραφία που δεν έχω. Γιατί για μένα η Αλίκη, νομίζω το λέμε μετά αυτό, ότι ήταν και το καθένα μας η Αλίκη. Οπότε έτσι ήρθα με το Μάνο και μου έστειλε σχεδόν το χειρόγραφο πριν εκδοθεί το βιβλίο. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και αυτή η αναζήτηση της άλλης συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα. Πάντα όμως μην γελιόμαστε σε συνδυασμό με τα δικά μας βιώματα, με τις δικές μας σκέψεις και με τα δικά μας όνειρα, όσοι έχουμε. Άννα, είπες κάτι για μένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της σχέσης μας με την Αλίκη. Η Αλίκη θεωρώ ότι για τον καθέναν από εμάς ήταν ένας καθρέφτης. Και βλέπαμε τον εαυτό μας ωραιοποιημένο. Δηλαδή, και ίσως και εκεί να είναι από τα μυστικά. Είναι το φως που έβγαλε. Ήταν το φως. Είναι μια ελπίδα. Ναι, ναι. Αυτό που λέμε μια ελπίδα της ελληνικής ζωής. Έτσι. Κάτι πολύ μεγαλύτερο από την ηθοποιό και. Και πάμε στην Βασιλική Πλιάτσικα. Βασιλική μου πολύ, τη Βασιλική την γνώρισα σήμερα εδώ. Είναι, μου έκανε πολύ πολύ μεγάλη χαρά έτσι, η γνωριμία μας. Βασιλική μου, για πες μου τη δική σου έτσι, θέση για το βιβλίο. Εντάξει, εγώ αν μην κρυφτούμε από το Μάνο, γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Σου έχω μετά ερώτηση, έννοια σου, δεν σε έχω αφήσει. Όχι, ήμασταν μαζί όντως όταν μάθαμε το δυσάρεστο νέο. Δεν το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Αυτό που θέλω να πω για το βιβλίο και για να έρθω στην ερώτησή σου και να μην μακρηγορήσω και να στοχεύσω λιγάκι πιο συγκεκριμένα, είναι ότι όταν διάβαζα το βιβλίο, σκέφτηκα ότι η Αλίκη έχει τώρα την τελευταία λέξη. Έχει κακοποιηθεί, πιστεύω, ίσως και συστηματικά, μέσα από μέσα τα οποία τέλος πάντων την έθεσαν σε μια θέση μη ποιοτικού θεατρικού προϊόντος. Δηλαδή, κάποιοι αποφάσισαν ότι η Αλίκη δεν παρήγε ποιοτικό θέατρο ή ξέρω εγώ κινηματογράφο και άρα μπορούσαμε, ας πούμε, να δεν έπρεπε να τη θεωρούμε ηθοποιό κορυφαία. Όταν το 81 ο Άντρου Λόιτ Βέμπερ της είχε παραχωρήσει εσαι όλα τα δικαιώματα για όλα τα musical. Εδώ κάποιοι. Ναι, δηλαδή, καλά. Θέλω να μείνω δηλαδή στο κακοποιημένο. Ως ανέκδοτο. Της ερώτησής σου. Δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Νομίζω ότι έρχεται τώρα ο Μάνος και μας κάνει ένα δώρο. Δηλαδή, εγώ αισθάνθηκα ότι σαν να σου δίνει με ένα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο λίγο χρόνο ακόμη. Δηλαδή, ξέρεις, κάποιον αγαπημένο μας που έχουμε χάσει, τους γονείς μας, ο καθένας κάποιον, αν μπορούσες να έχεις λίγο χρόνο ακόμα, είναι αυτό το βιβλίο, λίγος χρόνος ακόμα με την Αλίκη και ο καθένας μας με την Αλίκη. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πολύ βασικό ότι όταν διαβάζεις το βιβλίο, αισθάνεσαι ότι η Αλίκη εξομολογείται σε σένα αυτά. Ναι, μεν είναι υποτίθεται υπάρχει σήμανση του ημερολογίου, αλλά αισθάνεσαι ότι είσαι και εσύ εκλεκτός που μπορείς να τα ακούσεις και να μοιραστείς τις σκέψεις της, την αγωνία της. Αισθάνεσαι
σε μια θέση σαν αναγνώστης να σε τιμά αυτό το πράγμα, το διαβάζει το κείμενο και παράλληλα φαντάζομαι όλοι όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο θα σκέφτηκαν, δηλαδή αποκλείεται να μην μόνοι που το σκέφτηκα ότι θα ήθελα τόσο πολύ να τη δω να το παίζει. Δηλαδή, το πρώτο που σκέφτηκα. Δηλαδή, θα ήθελα, ξέρεις, αυτή θα ήταν, φτιάξτε, θα ήταν το τέλειο. Το ιδανικό μου αυτή τη στιγμή θα ήταν, ξέρεις, να ζούσε η Αλίκη, να παίξει αυτό το κείμενο. Γιατί ξέρω, ως θεατής δεν τη γνώριζα, δεν είχα αυτή τη τιμή, αλλά ξέρω ότι την απασχολούσε η σχέση της ως ηθοποιού και το βλέπουμε, το καταλάβαμε και από τα ηχητικά που ακούσαμε, από τα θεατρικά έργα που έχει διαλέξει, από τη θεατρίνα που έπαιξε, από το Γλυκόπουλο της Νιώτης. Την απασχολούσε το θέμα της ηθοποιού, δεν ήταν κάτι που... Νομίζω ότι η σχέση της δηλαδή με την ηθοποιία ήταν κάτι που διαρκώς... Ήταν ζωντανή. Ήταν ζωντανή και αναρωτιόταν για το ρόλο της ως ηθοποιού, τι ηθοποιός είναι, τι κάνει, παρόλο που δεν είναι ηθοποιός, αλλά τέλος πάντων σαν αυτό που είπε και ο Μάνος λιγάκι, δηλαδή ότι ο ηθοποιός δεν είναι ο ρόλος του, είναι κάτι άλλο. Και νομίζω ότι θα ήθελα να μπορούσε να παίξει αυτό το έργο και έτσι θα το διαβάζουμε, είναι ένα δωρό κι αυτό. Ξέρεις, μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή της. Εγώ δηλαδή άκουγα τη φωνή της την ώρα που το διάβαζα και τη φαντάστηκα να το παίζει. Την πραγματική της φωνή. Ναι, την πραγματική της φωνή. Του Εθνικού Θεάτρου, εκείνη την μπάσα, αυτή τη φωνή που ακούσαμε εδώ την ωραία φωνή. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Βασιλική. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πάω έτσι τώρα. Κωνσταντίνος Μενελάου. Κωνσταντίνε μου, εσύ. Πες μου εσύ για τη σχέση σου με το βιβλίο. Γιατί έχεις να μας πεις και άλλα πολύ όμορφα πράγματα, αλλά κάτσε να κρατήσουμε λίγο το suspense για τους φίλους που δεν το ξέρουν. Γιατί ετοιμάζεις κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Αλλά στη συνέχεια. Με το βιβλίο ή με την κακοποιητική... Και με τα δύο. Και για τα δύο. Okay. Το ένα νομίζω συνδέεται με τα άλλο έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, εγώ... Εμένα μου άρεσε πάντα η αλήθεια που το πήγαινε πολύ μικρός, δεν την είχα γνωρίσει ποτέ, την είχα δει στο θέατρο. Από ένα σημείο και μετά πάντα με ενοχλούσε αυτά που διάβαζα για αυτήν, ακόμη και όταν ήταν ακόμη ζωντανή, αλλά κυρίως αργότερα. Και με το καιρό, ουσιαστικά, είχε αρχίσει μια ανάγκη για έρευνα, γιατί δουλεύω πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ για την αλήθεια. Το είπα. Sorry, ναι, αλλά έχει σχέση με την... και αυτό όμως δημιουργήθηκε επειδή έβλεπα πολύ τις συνεντεύξεις στο YouTube, είχα πιάθει έτσι ένα obsession και έβλεπα πράγματα τα οποία μου φαινόταν ότι ήταν παραπάνω από αυτό που ο περισσότερος κόσμος καταλαβαίνει και εγώ που καταλαβαίνω, γι' αυτό άρχισα να βλέπω περισσότερο και να κοιτάω περισσότερο. Τι έλεγε και τι ήθελε να πει και τι φαινόταν και δεν είχαν σχέση με αυτά που ήξερα ως θεατής για την Αλίκη. Όλα αυτά τα λίγο άσχημα που ποτέ δεν καταλάβω, δηλαδή αν ήταν καλή ηθοποιός ή όχι, αν ήταν νέα ή όχι, αν είχε κάνει πλαστικές, αν είχε νέους εραστές και όλα αυτά, ήταν κυρίως αυτά που άκουγα τα οποία ήταν, για μένα ήταν βλακή, δεν το καταλάβαινα. Οπότε με την έρευνα που έκανα είδα πολλά περισσότερα πράγματα. Την Αλίκη. Και αυτό με χαροποίησε και αυτό με οδήγησε στο να θέλω να κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ. Ένας από τους λόγους είναι για να αλλάξει κάπως και να δημιουργήσω εγώ μια πιο συγκεκριμένη άποψη για αυτά που ένιωθα, αλλά και για να αλλάξει λίγο αντίληψη του κόσμου σχετικά με την Αλίκη. Και όταν είδα και εγώ στο Facebook το post του Μάνου για το... Επίσης έψαχνα συνεχώς έψαχνα ανθρώπους να μπορώ να μοιραστώ όλα αυτά. Δεν ήταν ποτέ εύκολο. Κυρίως άκουγα λίγο τρασίλες στη σχέση με την άλλη. Ήμουν λίγο οκ. Ξέρεις, είμαι λίγο... Δεν παίζει πολλοί κόσμος για να το συζητήσουμε. Αλλά όταν είδα αυτό το post του Μάνου και μιλήσαμε και ήταν πολύ ευγενικός και με απάντησε κατευθείαν. Και μετά όταν διάβασα και το βιβλίο κατάλαβα ότι είμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Ναι. Και ήταν συγκλονιστικό για μένα να το διαβάσω, γιατί μου αποκάλυπτε και πολλά πράγματα τα οποία είχα νιώσει για την αλήθεια, αλλά δεν μπορούσα να τα βάλω σε λέξεις. Ξέρεις τι συνειδητοποιώ, Μάνο, και απευθύνομαι σε όλους σας, σε όλους τους φίλους, ότι η νεότερη γενιά πιθανόν στέκεται με περισσότερο σεβασμό απέναντι στο φαινόμενο ΑΒ
από ό,τι σταθήκαμε εμείς και οι πριν από εμάς. Είδες πόσο με τι αγάπη μίλησε και με διάθεση έρευνας και... Εννοείς ότι είναι νεότερος. Είναι. Από μένα το πολύ λίγο. Για μένα δεν μιλούσε. Και για σένα. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, Δήμητρα στα Πουλτά. Διαδικτυακή φίλη Δήμητρα και με το που την είδα και με είδε ήτανε... Ναι. Αυτό. Είχε τελειώσει το θέμα. Ναι. Είχε αρχίσει. Πολύ ωραία. Κουβεντιά, ακούγοντας αυτά τα καταπληκτικά απόψε, θυμήθηκα την εισαγωγή μιας εκπομπής που είχε κάνει η Μαλβίνα, που έλεγε ότι τα ορφανά παιδιά τα αγαπάει ο Τσάρλς Ντίκενς και το κοινό. Σήμερα όμως σκεφτόμουν ότι αυτό το ορφανό παιδί δεν νομίζω ότι το αγαπήσαμε περισσότερο από όσο εκείνη μας αγάπησε. Γιατί εμείς δεν τις χαριστήκαμε ποτέ, ενώ εκείνη μας χαρίστηκε. Όλο αυτό που επί δεκαετίες κυκλοφορούσε το ότι η Αλίκη δεν επιτρέπεται να κάνει αυτό. Η Αλίκη δεν επιτρέπεται να κάνει το άλλο. Είτε αφορούσε τις επιλογές της στο θέατρο, είτε αφορούσε ακόμα και τις επιλογές της στην προσωπική ζωή. Δηλαδή το διανοείστε να θέλεις να βγεις, αυτό που είπε, να είσαι 17 χρονών, να θέλεις να βγεις έξω με ένα αγόρι, να το κρατήσεις από το χέρι, να πάρεις ένα παγωτό χωνάκι και να το μοιραστείς και να μην μπορείς να το κάνεις. Και όταν πια έχεις κερδίσει και καταξιώνεσαι, εκεί πάλι δεν μπορείς να το κάνεις. Εκεί πια. Έτσι. Σε ό,τι αφορά το πώς φτάσαμε να την βλέπουμε με μια υπεροπτική συμπάθεια, ποιοι, όλοι. Γιατί μπορούσαμε. Είχα την αίσθηση κάποιες φορές ότι συνέβαινε όπως όταν πάμε και κάνουμε ένα τάμο και ζητούμε ένα θαύμα. Η Αλίκη μας χάρισε το θαύμα. Κρατήσαμε το θαύμα, πετάξαμε την εντός ή εκτός εισαγωγικών Αγία. Ναι. Το χαρακτηρισμό που είπες τώρα, το Αγία το είχε πει ο Βασίλης Γεωργιάδης. Ναι. Ναι, ότι έπρεπε να της αποδοθεί ο τίτλος της Αγίας και να χτιστεί μια εκκλησία που να πηγαίνουν οι πιστοί να την προσκυνούν. Καλά. Κοίταξε, αυτό που... Ναι, αυτό αγγίζει τα όρια της ιδωλολατρίας, δηλαδή. Ναι, και νομίζω ότι δεν γίνεται να, όταν δημιουργείται η ιδωλολατρία, να μην δημιουργηθεί και η ιδωλοφαγία. Η εμπάθεια. Έτσι. Αυτά, νομίζω, Παναγιώτη, εσύ το ξέρεις. Ναι, ναι, όλους, ναι, το... πίστεψέ με, ναι. Πίστεψέ με. Έτσι. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το βιβλίο, εμένα το πρωτόλιο κείμενο έφτασε στα χέρια μου πολύ διαφορετικά από ό,τι είπαν και η αγαπημένη μου η Άννα και ο Κωνσταντίνος, διότι δεν ήξερα ότι ο Μάνος ετοίμαζε κάτι τέτοιο. Έχουμε πάει λοιπόν ένα μεσημέρι, είναι καλοκαίρι του 2020, κάπου για καφέ και έρχεται ο Μάνος, σαν να η Βασίλης πάντα, έρχεται, φέρνει δώρα, βιβλία και μου λέει αυτό. Και εκεί μαθαίνω και αισθανόμουν εκλεκτή, φυσικά, έτσι, διότι είχα αυτό το κείμενο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι μέχρι να εκδοθεί το βιβλίο, δεν είχα επιτρέψει σε κανέναν, ούτε στο σύζυγό μου, τον αγαπάω πολύ, να το ξεφυλίσει. Ήτανε, εγώ ήμουν εκλεκτή. Τελείωσε. Δεν το μοιραζόμαστε με κανέναν. Με κανέναν, απολύτως. Ευχαριστώ. Ανυπομονώ να ακούσουμε λίγο το δεύτερο απόσπασμα από το βιβλίο και μετά θα έρθουμε, Βασιλική, έτοιμά σου. Σου χαρά.
Με το Βλάση κάνω μια σοβαρή συναισθηματική παράβαση. Νιώθω πλήρωση. Είναι όλα αισθησιακά. Δεν λογοκρίνω καμία συναισθηματικότητά μου. Ιστορική αντιστροφή της άλλης. Κυκλοφορώ στο θεολόγο συνέχεια γυμνή και είμαι διαρκώς σε μια ερωτική κατάσταση. Βιώνω επιτέλους τη σεξουαλικότητά μου. Ξαναβρίσκω το παιδικό μου σώμα. Επιτέλους ένας άντρας που δεν διαδηλώνει τον ανδρισμό του. Ο Βλάσης. Παντού κουτσομπολιά. Τα κουτσομπολιά είναι ένα είδος εκβιασμού. Ένα βράδυ γυρνάει και με ρωτάει, γιατί δεν μου λες πως μ' αγαπάς. Δεν θέλω να ελέγχω τα πράγματα. Δεν θέλω να είμαι μαζί σου μια γυναίκα παθητική. Το απαντάω. Κοκκινίζω. Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα νιώθω έτσι με το Βλάση. Τον έχω ανάγκη στα αλήθεια. Οι άλλοι. Σαφώς ξαναβλέπω το φως. Ζω μια ακραία κατάσταση. Ο Βλάσης είναι πατέρας, μητέρα, εραστής. Ζω την καθημερινότητα με υπερβολικά μεγάλη ένταση. Αρχή κατάθλιψης. Όλοι πλέκουν το εγκόμιο της άλλης. Δεν καταλαβαίνουν το παραμικρό. Τηλεφωνώ κρυφά στο Δημήτρη. Τώρα που τα πράγματα είναι ακίνδυνα. Κλαίω. Έρχομαι ξανά αντιμέτωπη μόνο με ερωτήματα. Τώρα που όλα έχουν οριστικά εκπληρωθεί. Του προτείνω να πάρω μια βαλίτσα και να έρθει να με πάρει από το θεολόγο μέσα στην επόμενη ώρα. Με πιάνει ένα παραλήρημα. Κλείνω το τηλέφωνο και ετοιμάζω τη βαλίτσα. Ο Βλάσης κοιμάται, όλοι κοιμούνται. Κατεβαίνω με τη βαλίτσα στην πισίνα. Τον περιμένω. Άλλη μια δοκιμασία της πραγματικότητας. Fade out. Βάσο μου, εσύ που είχες έρθει και πιο κοντά από όλους, έτσι, στην, ήσουν η πρώτη που είχες, που είχες έτσι, την επαφή με την συγγραφή αυτού του κειμένου. Νομίζω άλλωστε ότι τα πρώτα κείμενα με το Μάνο τα ανταλλάξατε το 2016 στα blog σας, μέχρι τα ψευδόνυμα, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε τόσο παλιοί. Και αφορά και σε μια καταγραφή, πίστεψε να υπάρχουν και παλαιότερα. Και αφορά και σε μια καταγραφή, αν θέλεις, και του πώς υποδεχτήκατε στην Κύπρο όταν είσαστε το ταξίδι της Αλίκης. Θέλω να μου πεις έτσι λίγο για τη λογοτεχνική του ποιότητα, τη λογοτεχνική αξία του χαμένου ημερολογίου. Με πολύ χαρά θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Πιστεύω ότι είναι ένα κείμενο εξαιρετικά υψηλής ποιητικής αξίας. Το είπες στην εισαγωγή σου τόσο εύστοχα. Μόλις άκουσα να το λες, λέω ναι, είναι αυτό. Είναι ποιήση αυτό το κείμενο. Αλλά και ασφαλώς, το είπα ήδη, έχει και υψηλή δραματουργική αξία. Θα σας πω ειλικρινά, πέρα από τα αισθήματα φιλίας που δεν κρύβω ότι έχω με τον Μάνο που γνωριζόμαστε μια ζωή, σκέφτομαι ότι είναι ένα βιβλίο που θα ήθελα να μπορούσε να διαβαστεί διεθνώς. Παρόλο το γεγονός ότι αφορά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, την Αλίκη μας, δηλαδή το διαβάζουμε και μας αφορά και μας συμπληρώνει και μας συγκινεί, αντικειμενικά σκεφτείτε έναν αναγνώστη που θα το διάβαζε θεωρώντας ότι αναφέρεται σε μία σπουδαία ηθοποιός. Στη Μέρλιν. Δεν θα μπορούσε. Πολύ άνετα. Στην Κάρμπο. Ναι. Δηλαδή, ακριβώς, θεωρώ ότι επειδή μιλάει για τον ρόλο της γυναίκας, για την αγωνία, για τη θέση των ρόλων που παίζουμε, καλούμαστε όλοι να παίξουμε στη ζωή μας, το κοινωνικό πρόσωπο, σε σχέση με αυτό που αισθανόμαστε ότι είμαστε και δεν μπορούμε να εκφράσουμε. Δηλαδή, είναι τόσο πολύ τα θέματα που αγγίζει το βιβλίο ισχυρά. Δεν περιορίζονται, δηλαδή, πέρα το γεγονός ότι εντάξει, συζητάμε εμείς απόψε για την Αλίκη και το βιβλίο αφορά και συμπληρώνει αυτή τη ζωή και αυτή την πορεία. Εγώ θα το έβλεπα, θα ήθελα να το δω να μεταφράζετε και να διαβάζετε και να διαφημίζετε διεθνώς. Ειλικρινά το πιστεύω αυτό. Και βέβαια πιστεύω ότι ακριβώς επειδή είναι ο λόγος του, αυτός που είναι τόσο πολύ σπουδαίος, ποιητικός και δηλαδή θα σας πω κάτι έτσι εντελώς απλά και ειλικρινά, το διαβάζω συνέχεια αυτό το βιβλίο.
Δεν το διάβασα. Δηλαδή, το έχω διαβάσει καταρχήν σε διάφορες μορφές. Έχω ανταλλάξει κείμενα με τον Μάνο. Κάποια στιγμή παίρνω μία μορφή, του παίρνω αυτή τη μορφή. Τώρα αυτό το βιβλίο, αν δείτε το αντίτυπό μου, έχω αρχίσει και το φθύρω ήδη. Δηλαδή, θέλω να ξαναγυρίζω, κάνω σημειώσεις, βάζω αυτοκόλλητα. Παρατηρώ τις λέξεις του. Ο Μάνος είναι ένας πάρα πολύ ουσιαστικός συγγραφέας. Κάθε μία του λέξη είναι επιλεγμένη πολύ προσεκτικά. Είναι ένα κέντημα, δηλαδή θεωρώ ότι το... Δεν ξακούμαι πιθανόν υπερβολική, αλλά είμαι βέβαιη ότι όσοι το έχετε διαβάσει, πιθανόν να είμαι υπερβολική όσοι δεν το έχετε διαβάσει. Και να λέμε τι μας λέει τώρα, του τη δω. Πραγματικά διαβάστε το και αισθάνομαι ότι θα συμφωνήσετε σε αυτό. Δηλαδή είναι η γλώσσα τέτοια, ρέουσα, συγκινητική, βαθιά. Ακόμη και εγώ που δεν έχω σχέση με το χώρο του θεάτρου, μα το βλέπω να ζωντανεύει αυτό το πράγμα. Ακούω τη φωνή της, δηλαδή πράγματα που είναι συγκλονιστικά για τον αναγνώστη. Είναι μια εμπειρία πολύ, πολύ ουσιώδης και πολύ, θα λέγα, σχεδόν διαδραστική. Οπότε, αν υπάρχει στο και ένας που δεν το έχει διαβάσει, θα το διαβάσει. Θέλω να το πω. Είναι ένα βιβλίο υψηλής αξίας, που ασφαλώς θα μείνει, είμαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό. Και μακάρι να μπορέσουμε να το κυκλοφορήσουμε και στο εξωτερικό. Απευθύνομαι στις εκδόσεις Αστάρτη τώρα. Προειδοποιητικό ήταν αυτό. Ήταν έτοιμο να λίγο αυτή η σύμπαση και δάκτυλο. Λοιπόν, θέλω στη συνέχεια να κουβεντιάσω με την Άννα την Κουρουπού για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με κοιτάει η Άννα, σου λέει τι θα μας πει τώρα. Πιο πριν, Άννα μου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Πάμε. Εβίτα. Γλυκό πουλί της Νιώτης. Ο Βουτσινάς παίρνει όρκο πως πίσω από την πλάτη μου δεν κάνει γκριμάτσες. Τον άκουσα να σχολιάσει κάτι για τις γάμπες μου. Κλείνω τη μύτη μου και αναπνέω από το στόμα. Αναρωτιέται σε μια πρόβα αν η Αλεξάνδρα Ντελάκο έχει πρόβλημα με την αφόδευση. Όλοι βάζουν τα γέλια. Φοράω ένα πολύ στενό τζιν. Δεν με ενδιαφέρουν τα τέρατα. Είμαι μια ηθοποιός που εξελίσσεται. Μετά την πρόβα μένω συνήθως μόνη στο καμαρίνι μου. Αναμένω μόνο ένα πορτατίφ. Με κοιτάω πάλι και πάλι στον καθρέφτη. Κοιτάω την εικόνα της Παναγίας. Θέλω έναν σκηνοθέτη που να με αγαπάει χωρίς να με καταπιέζει. Βαδίζω πάνω κάτω. Δεν κοιτάω τα πόδια μου. Παραπονιέμαι και παραπονιέμαι μέσα μου. Νιώθω πως δίνω για άλλη μια φορά μετά την Αντιγόνη εξετάσεις. Θυμάμαι τον Μη που μια φορά με παρέσυρε και με φίλησε δια της βίας στο υπόγειο. Θέλω να είμαστε μόνο φίλοι. Δεν μετανιώνω που δεν έχω ξεσκεπάσει τίποτα και κανένα. Είχα πάντα τις πιο αντιδραστικές απόψεις. Εβίτα, δεν τρώω ποτέ καραμέλες. Μου αρέσουν τα αγόρια που οδηγούν μοτοσικλέτα. Όταν πηγαίνω σε εστιατόρια, διαλέγω πιάτα με γαρίδες. Βιβλία στηβάζονται στο γραφείο στο σπίτι μου. Στο καμαρίνι μου είναι πάντα έντονη η μυρωδιά της ΛΑΚ. Μου αρέσουν τα γκέι αγόρια και κορίτσια, γιατί εξαφανίζουν το φίλο και την ηλικία. Παιδί ονειρευόμουν να γίνω κτηνίατρος. Η αγάπη με αγνοεί. Ο Γιώργος κατεβαίνει πιο συχνά στην Κύπρο τώρα. Εβίτα, πριν βγω στη σκηνή διαβάζω πάντα το γράμμα που μου έχει στείλει το ανώνυμο αγόρι από τη Θήβα. Έχει σοκλήσει και μια φωτογραφία. Χείλη κόκκινα. Ίδια επιδερμίδα. Ίδια μαλλιά. Είναι 15 χρονών και θέλει να γίνει κορίτσι. Πιστεύει στο Χριστό. Μου γράφει. Έχει λεπτή φωνή και οι φίλοι του τον κοροϊδεύουν. Δεν του αρέσει να τραβάει την προσοχή. Κόβει μόνο στα μαλλιά του και θέλει να του χαρίσω ένα από τα φορέματα που φοράω στις ταινίες. Όταν κοιτάει, λέει, τον εαυτό του στον καθρέφτη, αισθάνεται εφορία. Του αρέσουν οι φωτογραφίες που φοράω διαμάντια και γούνινα παλτό. Δεν του αρέσει το σχολείο.
του αρέσουν τα τραγούδια της μοσχολιού. Οι φίλοι του λέει δεν με θεωρούν ηθοποιό. Ένας καθηγητής στο σχολείο του είπε πως είμαι έκθεμα. Με ρωτάει τι σημαίνει λέξη. Στο σπίτι δεν έχουν λεξικό. Ανατριχίλα. Δεν τρέπεται που θέλει να γίνει κορίτσι. Μια μέρα του είπε στον παιδίατρο που τον εξέταζε στη Θήβα και εκείνος τον χαστούκησε. Εβίτα. Λένε πως είμαι υπνοτιστική εδώ. Πως έχω περισσότερες καλές από κακές στιγμές. Αισθάνομαι πως η ζωή μου επιταχύνει. Να θυμάμαι να αφηγηθώ τα γεγονότα χωρίς σειρά. Να θυμάμαι πως όταν θα μπει ο μήνας Ιούλιος, όλα μπορεί να έχουν τελειώσει. Εντάξει, η Εβίτα ήταν μια παράσταση. Την είχες δει, Άννα? Ναι. Ναι, δεν υπάρχει. Εμένα με στοιχιώνει ακόμα, δηλαδή. Και θεωρώ ότι όλο το ελληνικό θέατρο, δηλαδή μετά την Εβίτα δεν είναι τίποτα το ίδιο στο ελληνικό θέατρο. Γιατί ό,τι είδαμε μετά, έχουν την αναφορά τους εκεί. Ήταν εκείνη που άνοιξε όλα αυτά. Άλλαξε πολλά πράγματα. Άλλαξε τα... Ναι, ναι. Άννα, μας είπες και λίγο πριν ότι η πρώτη σου επαφή με την Αλίκη ήταν στην εφηβική σου ηλικία. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι αυτή η μάσκα ή και αν θέλεις τα πολλά πρόσωπα της Αλίκης θεωρώ ότι πρέπει να σε επηρέασαν και να, σε, και να είχαν επίδραση καταλυτική στη ζωή σου. Εντάξει, από ό,τι έλεγε και η ίδια στα παιδιά ήταν πολύ αγαπητή, και ακόμα είναι. Αυτό στην αρχή βέβαια εκτός το τερκίδια της, στις τραπινιές της και όλα αυτά. Αυτό που ζήλευα στην Αλίκη ήταν αυτό το κορίτσι που δεν ήμουν εγώ. Γιατί ήταν το ονειρεμένο κορίτσι για κάθε οικογένεια. Είτε σαν πατέρας, είτε σαν μητέρα, είτε σαν αδερφή, σαν αδερφός, σαν αρμηνευτικός, σαν καθηγητής. Ήταν ένα πλάσμα το οποίο ήταν αγαπητό με ένα, αλλά πολύ θελκτικό. Πώς να σου πω, κάτι παραπάνω από αγάπη. Κάτι παραπάνω. Οπότε λοιπόν αυτό που με τράβηξαν, θα ήθελα να ήμουν αυτό το κορίτσι, να ήμουν σαν αυτό το κορίτσι. Δεν τα κατάφερα να ήμουν αυτό το κορίτσι. Ήταν πολλά η Αλίκη. Αλλά ήταν σταθμός σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου, της μετάβασης, να το πω έτσι, πιο... πιο αλλιώς, τέλος πάντων. Την Αλίκη την είδα πρώτη φορά στο θέατρο, στο Καμπαρέ. Και στο 78, φυσικά, ναι. Στη σκηνοθεσία του Ποταμίτη. Και ήμουνα αγόρι ακόμα. Ναι. Και περίμενα στην ουρά τη γνωστή αυτές τις ώρες να τη δω από κοντά, την κοινή. Καθόταν στην ουρά. Ναι, ναι, περίμενε πάντα. Γιατί αν πας τώρα να δεις το οποίο δεν κάθεται και πρόχωρο να είναι. Θα καθόταν μία μισή ώρα, το θυμάμαι σαν παιδί, καθόταν μία ώρα να δώσει το αυτόγραφο. Κούραση, να φωτογραφηθεί. Είναι χρόνος, είναι κούραση, είναι σχέση, είναι συνέπεια. Και πολλές φορές την απογευματινή παράσταση. Μας αγάπησε πιο πολύ. Πάση περιπτώσει την έκανα να την ακουμπήσω, πίστευα εγώ, κατάλαβα ότι είναι η ίδια μου, δεν είπε ότι είναι άλλη. Και προφανώς κατάλαβε τη θηλυκή πλευρά του εαυτού μου αμέσως, ήταν πανέξυπνη γυναίκα. Και μου λέει, το είχα πει στο μάλλον την πρώτη φορά που μιλήσαμε, του χρόνου μου λέει στο Βίκτορ Βικτόρια, ε. Αλλά της την έφερα κι εγώ, γιατί μετά από δύο χρονιές δεν πήγα στο Βίκτορ Βικτόρια, πήγα την επόμενη χρονιά με άλλη εμφάνιση. Mm-hmm. Όχι Βικτόρια. Όχι για την Αλίκη. Είχε πια η ζωή μου πάρει μια άλλη. Ναι, μια άλλη τροπή. Μια άλλη τροπή. Αυτή που έπρεπε να πάρει. Mm-hmm. Και με θυμήθηκε. Γι' αυτό συγκινούμαι. Με θυμήθηκε, μου ήταν μεγάλη έκπληξη, ευχάριστη αυτό. Με την έννοια ότι έχεις ένα είδωλο έστω με αυτή τη μορφή που το έχεις και είναι και ζωντανό, δεν είναι μύθος, μέρες ναι, ναι. Που πεθάνει. Και την έχεις και μπροστά σου και δεν σου σπάει από το μύθο, τον μεγαλώνει, βλέποντας ότι με θυμάται. Και μάλιστα με κοίταξε πολύ βαθιά μες στα μάτια
Και μου λέει, τα κατάφερες, ε. Χωρίς να συστηθούμε ποτέ, χωρίς ποτέ να μιλήσουμε σε ένα άλλο βαθμό. Μόνο αυτό για το Victor Victoria μου είχε κάτσει. Εντάξει, αυτό ήταν πέρασε. Άννα, αυτό δεν ήταν ένα ισχυρό όπλο. Αυτό, αυτή ακριβώς η... Τα κατάφερες, αυτό που σου είπε για το μετέπειτα. Ήταν ένα... Παράσιμο. Περισσότερο, ναι. Ήτανε. Φυσικά αυτό που ήταν το μεγαλύτερο ήταν τις μητέρες μου, το έχω πει πάρα πολλές φορές, των ανθρώπων που αγαπούσα και αγαπώ. Αλλά ναι, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που τόσο πολύ τον θαυμάζεις και τον εκτιμάς, εξάλλου αυτό που γούσταρα πιο πολύ στην Αλίκη για να μιλήσω λίγο με τη γλώσσα που μιλούσε, ήταν αυτή η αστική της αλητεία. Ναι, σωστό. Ήταν τόσο ευγενής άνθρωπος, δεν πρόσβαλε ποτέ. Εκτός που αν τα τρελάτες και φώναζε και πάλι δεν έβριζε. Έτσι ώστε αυτό που λέμε, σε χτυπάω εκεί που πονάς. Δεν είχε αυτή την κουτοπονηριά. Τι ξέρεις τι άλλο είχε, γιατί εμένα μου έχει τέχει. Δηλαδή, γι' αυτό και μπορώ να το πιστοποιήσω. Αν κάπου είχε πιο πολλά νεύρα κάτι και καταλάβαινε, είχε το θάρρος το ίδιο βράδυ, είτε επόμενο, να σε πάρει στο τηλέφωνο, να σου ζητήσει. Συγγνώμη που έλεγε. Ναι. Συγγνώμη που έλεγε. Με σχέση με την αλήθεια και μετά την συνοδεύει χρόνια. Είναι πολύ όμορφο αυτό και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί ήταν πολύ προσωπικό και πολύ ιδιαίτερο και πολύ τυφλό. Και μόλις διάβασα αυτό το κομμάτι στο βιβλίο, δηλαδή αμέσως ήρθε στο προσωπικό μου αυτό το παιδί, το πώς έγραφε, τι σκεφτόταν, πώς έτρεμε το χέρι του, βάζοντας τόσο μύχια πράγματα σε ένα, από μια επαρχία, με μια περούκα ξανθιά, είναι... Μπράβο ρε Μάνο, μπράβο. Ναι, έχεις κάνει σαν αρχή. Άννα, και δίνεις πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, ότι η Αλίκη, αφανταστείτε τώρα το κορίτσι της μέσης ελληνικής οικογένειας, το αγαπημένο κορίτσι, προσέφερε τα μέγιστα στο γκέι κίνημα τη δεκαετία του 80. Και στη γυναίκα, όχι μόνο και στη γυναίκα, ακριβώς. Δηλαδή μια γυναίκα που έβγαινε και έλεγε στις εφημερίδες με δέρνη, με κάνει, κάνε το διευτό, να πάρω το διαζύγιο, να διεκδικήσω ένα σύντροφο, να... Γιατί δεν ήταν 2023 που βλέπουμε τι γίνεται στις μέρες μας με τις γυναίκες, ναι. Ακόμα και σήμερα που έρχεται το 23, μιλάμε για τη δεκαετία του 70 που ήταν πιο δύσκολη για εκείνη που χώριζε κτλ. Μα και μόνο που έκτισε όλο αυτό μόνη της, ενώ νιώσε γυναίκα, ναι. Και ειδικά στα περισσότερα χρόνια, τα τελευταία μόνη της, χωρίς να έχει ένα στήριγμα με έναν άντρα. Ακόμα και τον Παπαμιχαήλ που ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα. Και τεράστιο στο πλήρωσμα. Τον άθελά της ίσως, τον έχει, τον κατετρόπωσε. Κοίταξε, η Αλίκη ήταν μια φυσική δύναμη, ήταν ένα φαινόμενο. Δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο να την κρίνεις. Την άλλη θα μιλήσουμε τώρα. Ναι. Τώρα θα έρθω λίγο σε κάτι που, αν θέλετε, έχω έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Γιατί? Γιατί είναι ένα μικρό ηχητικό απόσπασμα που έδωσα με απέραντη αγάπη και χαρά στο Μάνο. Είναι από την τελευταία συνέντευξη της Αλίκης σε μένα, στο σταθμό μας. Είναι γύρω στους 5,5 μήνες πριν φύγει. Και θεωρώ ότι έχει μεγάλη αξία με την έννοια ότι ακούστε τι λέει και θα... Ναι, ακούστε τι λέει καλύτερα. Οι επιλογές μου είναι λίγο δεσμευτικές, αλλά είναι και από μένα. Πολλές φορές το κουβεντιάζω με το διχασμένο μου εαυτό, γιατί ο μισός μου εαυτός είναι η Αλίκη που γιουγκλάκει και ο άλλος μισός είναι η Αλίκη. Η Αλίκη που ξέρει τι της γίνεται ακριβώς, που ξέρει τι συμβαίνει, που δεν θέλει να στερήσει από τα μάτια των παιδιών αυτή την ευτυχία, αυτό το γέλιο, όταν μανταμώνουν πάνω στη σκηνή και πίσω στα παρασκήνια. Και αφού ακόμα αυτή η δύναμη υπάρχει και μέσα μου και στη σχέση μου με το κοινό, δεν ξέρω αν είναι δικαίωμά μου να την κόψω. Δηλαδή να κάνω αυτό που λέμε μια στροφή ουσιαστική. Να γραφτούν πολλά και όταν εγώ δεν θα υπάρχω πια. Και ίσως τότε να γραφτούν τα σημαντικότερα και να υποθούν τα πιο ουσιαστικά. Να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τη ζωή όπως είναι και όπως συνεχίζεται όταν εμείς φεύγουμε από τη ζωή.
και δείτε τι γίνεται με τη Μέρλιν. Πόσες εκδόσεις βιβλίων έχουν γίνει, πόσα έχουν γραφτεί, πόσα έχουν υποθεί. Πιστεύω ότι θα γίνει το ίδιο με την Αλήθεια Βουγιοκλάκη. Τι να κάνουμε. Έτσι πιστεύω εδώ. Διάφορες εκδοχές, πολλά θα υποθούν και ίσως πολλά θα μου αναγνωριστούν τότε. Δεν έχει πίκρα αυτό που λέω. Όχι. Ίσα-ίσα με ικανοποιεί. Υπέροχη, μοναδική Αλίκη. Μάνο μου, ανήκει στη νέα γενιά των ηθοποιών που ουσιαστικά δεν την έχει προλάβει πολύ. Την έχει γνωρίσει πιο πολύ μέσα από το YouTube, μέσα από τις ταινίες. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αν πιστεύεις ότι για τις νεότερες γενιές των ηθοποιών η Αλίκη αποτελεί είδωλο, αλλά με πολλαπλούς τρόπους, πιο σύνθετα, με πιο σύνθετους τρόπους από ό,τι ήταν για τη δική μου τη γενιά, αν θέλεις. Νομίζω ότι με το διαδίκτυο το φαινόμενο Αλίκη Βουγιουκλάκη κάνει μια τέταρτη καριέρα. Που ξεκίνησε μια τρίτη καριέρα με την ιδιωτική τηλεόραση και έφτασε στα παιδιά, τώρα περνάει στη νεότερη γενιά. Πραγματικά είναι πολλά τα διδάγματα του ανθρώπου που τα καταφέρνει, που παλεύει, που πέφτει και σηκώνεται, που επιμένει, που αφοσιώνεται σε αυτό που πιστεύει, που έχει μια συνέπεια. Δεν θα βρει το οποίο πια εύκολα να καθίσει. Να παλέψει τόσο πολύ και να περιμένει μία ώρα, δύο, να χαιρετήσει έναν-έναν το ένα-ένα τους θεατές. Νομίζω ότι εκείνη... Συχνά σκέφτομαι αυτό που είχε γράψει η Μαλβίνα στο Γλυκό Κορίτσι, πάλι από τις εκδόσεις Αστάρτη, που ουσιαστικά ανοίγει τον εκδοτικό οίκο με έναν τρόπο και τώρα φτάνουμε εδώ πάλι με ένα βιβλίο της Αλίκης, του Μάνου Λαμπρά για την Αλίκη, που έλεγε με αφορμή την Αλίκη ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ποιος είναι ο ρόλος σου, να ξέρεις να παίζεις το ρόλο σου. Θεωρώ ότι εκείνη ήξερε τις δυνατότητές της. Λένε ότι όταν ο Ροντήρης, ακούγοντας και αυτό που το απόσπασμα τώρα, πήγε και τη βρήκε στο καμπαρέ το 78 και της είπε «Αλίκη, τα χρόνια περνάνε», ήταν μαθητριά του. Έχεις όλη αυτή την τεχνική, γιατί δεν κάνεις μια στροφή στην καριέρα σου, και του είπε ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό που μου συμβαίνει για να το γυρίσω την πλάτη. Παρόλα αυτά, δεν είναι αυτά που κάποιος μπορεί να κρατήσει, δηλαδή η δόξα, τα στράς, οι γούνες, ενώ δεν είναι αυτά το πρώτο πλάνο της Αλίκης. Είναι του ανθρώπου που παλεύει, που ξεκινάει ορφανός, αυτοδημιούργητος, καταφέρνει να αφήσει ένα χνάρι έντονο, έχει αγωγή, κάτι που λείπει. Αυτό δηλαδή που λες φαίνεται και υπάρχει και στο κείμενο του Μάνου, του Λαμπράκη, το οποίο έχει αυτόν τον ψυχαναλυτικό ήρμο, ασχολείται με την ψυχή και όχι με το είδωλο, οπότε αυτό μπορεί πράγματι να το κάνει, να το φέρει σε ένα πιο διεθνές πλάνο το ίδιο το βιβλίο. Για μένα, σε προσωπικό επίπεδο, Τη θεωρώ ότι είναι ένα... ότι φέρνει τύχη η Αλίκη. Ότι φέρνει φως. Ότι φέρνει αυτό που λέμε μια καλή ενέργεια. Άμα τη δω στον ύπνο μου, λέω κάτι καλό θα γίνει. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Απόσπασμα από το βιβλίο του Μάνου και... Δήμητρα, ετοιμάσου. Ρε, σε αυτά είναι όλα αλήθεια. Έτσι το λέω. Επίδαυρος, Λυσιστράτη, φλέγομαι ολόκληρη. Κοιτάω διαρκώς την πρώτη σειρά των Σολομό και τον Μάνο. Προσφέρω ολόκληρό μου το σώμα. Κάποια στιγμή ξεραίνομαι στα γέλια.
Ο Σολομός με κοιτάει αυστηρά. Το κοινό παθιάζεται. Βλέπω τους κριτικούς με τα τευτέρια τους. Οι λέξεις πέφτουν κατευθείαν από τον ουρανό. Τα πόδια μου αιωρούνται. Είμαι ηθοποιός. Είμαι πομπός. Ξαναβγαίνω από μέσα μου. Απενεργοποιείται η άλλη. Δονείται ολόκληρο το σώμα μου. Είμαι δημιουργός. Ο μάγος μου διορθώνει μια νότα. Την ώρα της παράστασης. Το κύλον καταχειροκροτά. Προηγούμε κατά 30 χρόνια. Άλλη αναπνοή. Άλλη οικονομία. Καυλώνω. Υδρώνω. Η ώρα μου κλείνει το μάτι. Χαρίζω το σώμα μου στην κριτική. Τους ξέρω. Όλους. Έναν και έναν. Μπάχαλο. Τους έχω μπερδέψει. Την ώρα της υπόθεσης. Είμαι ένα όργανο της ορχήστρας. Είμαι η ύλη της Λυσιστράτης. Δεκαπλασιάζω τη δύναμή μου στο ηρώδιο. Το δέρμα μου γίνεται εντελώς διάφανο. Βλέπουν ό,τι υπάρχει μέσα μου. Είμαι ηθοποιός. Είμαι η σάρξ της ηθοποιού. Τροποποιώ το σώμα μου όπως με έμαθε ο Ροντήρης, ο Σολομός. Παίζω εις βάθος. Είμαι ηθοποιός. Μέσα μου θέλει να μιλήσει κάτι νέο. Κάτι που θέλει να εκτοπίσει το παλιό. Κάτι που θέλει να εκμηδενίσει το κενό. Ο Μάνος μετά το τέλος του ηρωδίου με αγκαλιάζει σφιχτά. Αύριο σε περιμένω στο σπίτι να ηχογραφήσουμε την πλάς... την μπλάνς επίφανη. Σε αγαπώ, Αλίκη. Ράτκα, εγώ και η Μαλβίνα. Καθόμαστε πάντα στο ίδιο τραπεζάκι στο βάθος δεξιά. Πάντα η ίδια σκηνοθεσία. Η ζωή μου δεν μπορεί να εχμαλωτιστεί σε κανένα στιγμιότυπο άλλο. Η Μαλβίνα και η Μουμού ξέρουν όλα μου τα μυστικά. Η Μαλβίνα έχει ένα κατεξοχήν γυναικείο ρητορικό λόγο που ταιριάζει στον τρόπο που θέλω να γραφτεί η βιογραφία μου. Θα γίνω δική σου, της λέω. Να προλάβουμε. Η βιογραφία μου με κρατά δεμένη με αυτόν τον κόσμο, της λέω. Οι φραστικές διατυπώσεις της Μαλβίνας πάντα με εντυπωσιάζουν. Το ίδιο πάντα και τα ερωτικά της παραλυρήματα. Μου μιλάει για τη γενναιοδωρία μου, για τη μεγαλοδωρία μου. Δεν είναι αυτό. Η μεγαλοδωρία μου είναι μόνο αυτοτιμωρητική. Θα προλάβουμε. Δεν θέλω αυροφροσύνες. Δεν θέλω οι πολύ αγαπημένοι, οι πανέμορφοι και όλα αυτά τα ταυτολογικά. Μου είναι όλα αδιάφορα. Θέλω μια βιογραφία παράδοξη, δίχως φαντασιώματα, όχι υπερβολικά λογοτεχνική. Με θέλω ομή, τρωτή και υπερευαίσθητη, εύθραυστη και τρυφερή. Θέλω να έρθουν όλοι, κυρίως οι φίλοι μου, αντιμέτωποι με μια ισοπεδωτική διχοτόμηση της άλλης. Αλίκη, η ζωή σου είναι μια μεγάλη όπερα. Μόνο τέτοια πρέπει να είναι η κατασκευή. Της δίνω να φιλεί στο μάγουλο. Αν ζήσω, θα κάνουμε αυτή τη ζωή μια όπερα. Εσύ κι εγώ. Το βλέμμα μου διασχίζει τα υπέροχα μάτια της. Βουρκώνουμε κι δυο. Αγκαλιαζόμαστε και μένουμε έτσι για αρκετή ώρα. Στο ίδιο πάντα τραπεζάκι στο βάθος δεξιά. Στη Ράτκα. Βρήκα απόψε στο συρτάρι του γραφείου τους στίχους της Λίνας για το τραγούδι του Σταμάτη. Το τραγούδι της Αλίκης. Θυμάμαι στο στούντιο είχα τρομερό άγχος. Η Λίνα μου κρατάει τρυφερά το χέρι σε ολόκληρη την ηχογράφηση. Τελειώνει η ηχογράφηση, κάθομαι σε μια πολυθρόνα, ο Σταμάτης μου χαϊδεύει τα μαλλιά, η νότα μου φέρνει να ποτήρει νερό. Ακούμε προσοχή. Αισθάνομαι πάλι σαν νεοεισερχόμενη. Η Λίνα μου δίνει άλλη μια μοιραία ταυτότητα. Προσπαθώ να κρύψω πόσο τους αγαπώ για αυτό το δώρο. Στο τέλος νικάει πάλι το θέατρο της άλλης.
Και εδώ οι στίχοι δεν κρύβουν καμία παρασιώπηση. Είμαι εγώ. Είμαι τώρα ενήλικη. Αποκατεστημένη από την Ελίνα και το Σταμάτη. Με κάνουν ευτυχισμένη. Το ξανακούμε για τρίτη φορά. Η Λίνα μου δίνει ένα τσιγάρο, η καρδιά μου χτυπάει. Το πρόστιμο έχει αυτοπληρωθεί. Κολλάω τώρα στη μουσική. Είναι η ίδια στόφα. Γίνομαι η Ιουλιέτα. Ξεσκίζω την εικόνα της άλλης. Γίνομαι ανδρόγυνη. Η Λίνα μου χαμογελάει. Το ταξί έχει ήδη φτάσει. Με παίρνουν από το χέρι. Ο Σταμάτης μου φιλάει το χέρι. Η Λίνα μου χώνει στην τσέπη άλλη ένα τσιγάρο για το δρόμο. Είμαι ευτυχισμένη. Δήμητρα, το κείμενο αναφέρεται διαρκώς, εμέσως, σε ένα τραύμα. Είναι το τραύμα της παιδικής ηλικίας της Αλίκης, η εκτέλεση του πατέρα της με τραγικό τρόπο μέσα στην περίοδο του εμφυλίου. Και το τραύμα αυτό τελικά βλέπεις ότι είναι διαρκές μέχρι το τέλος, μέχρι το τέλος της ζωής της. Δηλαδή, αυτή η αναζήτηση της αγάπης. Ναι, έχεις απολύτως δίκιο. Γιατί σε μια πρώτη ανάγνωση όλης της ζωής της, και μιλάω φυσικά στο πώς, σε ό,τι μας επέτρεπε να δούμε, υπήρχε σε πολλούς η εντύπωση ότι επειδή χάθηκε ο πατέρας πολύ άγρια σε μια ηλικία που θα μπορούσε να καταλάβει πώς γίνεται ένα παιδί να μην έχει πατέρα. Ήταν 8 χρονών. Ναι. Λοιπόν, και η ίδια πολλές φορές είχε αναφέρει ότι είχε ένα father complex. Βέβαια, επειδή της άρεσε πάρα πολύ να αυτοσαρκάζεται, νομίζω κάποιοι από εδώ μέσα το ξέρουν πολύ καλύτερα, κάποιες στιγμές που κάτι είπαν, γιατί κάποιοι σύντροφοί της ήταν μεγαλύτεροι, είχε πει, ναι, τώρα έχω mother complex. Ναι, το είχε πει. Λοιπόν, αλλά υπήρχε πάντα αυτό σε όλες γελάσεις. Ήθελα να γελάσεις λίγο, γιατί σε είδα τόσο διασμένο. Σε όλες τις σχέσεις, η ανάγκη να ακούσει το «σ' αγαπώ». Αυτό που συμβαίνει σε ένα παιδί, μέσα υπήρχε πάντα το παιδί που είχε πληγωθεί. Νομίζω ότι αυτό δίνει πολλές απαντήσεις και στο πόσο πολύ ήθελε τη σχέση με το γιο της να την έχει ψηλά. Θα μου επιτρέψεις τώρα εδώ να πω ότι υπάρχει πάνω σε αυτό που λες. Υπάρχει μια εξαιρετική θεατρική στιγμή της Αλίκης που την χρωστάμε στην κυρία Πατεράκη, στη μελωδία της ευτυχίας. Είναι η στιγμή που η Αλίκη κατεβαίνει τα σκαλιά, κάθεται, αφού υπάρχουν αστραπές βροντές μες στο σπίτι και πάνε τα παιδιά και τα κοιμίζει, που συνομιλεί κατευθείαν με το Θεό. Και εκείνη τη στιγμή δανείζεται στοιχεία που του λέει ότι δεν σου είπα κάτι όταν μου πήρες τον πατέρα, δεν σου είπα, δεν σου ζήτησα τίποτα όταν άρχισες ορφανή. Και θεωρώ τη συγκεκριμένη στιγμή της Αλίκης, τη θεατρική, μοναδική. Ναι. Δηλαδή είναι κατευθείαν υψώνεται εκείνη τη στιγμή. Στο είπα μάλιστα μετά και έγινε πάρτι μες στο καμαρίνι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή, αλλά ήταν υπέροχη. Ήταν υπέροχη. Ναι, καταρχάς ήταν μια παράσταση την οποία μεταξύ πολλών άλλων δηλαδή που χρωστάμε στην κυρία Πατεράκη, έτσι, που νομίζω ότι θυμάσαι ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε μυστήριο, έτσι. Ναι, και τη δεύτερη χρονιά. Και τη δεύτερη χρονιά. Που ήταν και άρρωστη. Ναι. Που... Έτσι, ήταν πολύ άρρωστη. Έκανε, πολλές φορές έκανε και τρεις παραστάσεις. Ναι. Ναι, είχε συζητηθεί ναι. Τότε πώς άντεχε να κάνει και τρίτη παράσταση. Ναι. Όπως θα σου πω ότι το ακούσαμε και στο ηχητικό πάρα πολύ ωραία. Εγώ θυμάμαι ότι
Ναι, ναι, καταπληκτική. Την αγαπάμε πολύ. Θυμάμαι την παράσταση, το Γλυκόπουλο της Νότης. Ναι, βέβαια. Του Βουτσινά. Έτσι, ναι. Και εκεί οι δύο φράσεις της, το όταν λύκος συναντηθεί με λύκο, ένας από τους δύο κάνει πίσω. Και αυτός δεν είμαι εγώ. Ήτανε μια φράση αυτοβιογραφική, έτσι, και ότι εμείς τα τέρατα αργούμε πολύ να πεθάνουμε. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά για να τι θέλω να πω κάτι για το βιβλίο του Μάνου που ναι. συνδέεται με αυτό που ακούσαμε, η αλήθεια λέει ότι θέλω η βιογραφία μου να είναι ομή. Λοιπόν, αυτό που κατάφερε ο Μάνος μας είναι ότι ναι, ό,τι υπάρχει μέσα είναι ομό με την έννοια του ζωντανού, του μη άνευ λόγου εκλεπτισμένου. Είναι δηλαδή μία ομή ποίηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και νομίζω ότι τα είχε αναφέρει. Ναι, ναι, όχι, ναι. Ήταν πολύ σωστό αυτό που λες. Λοιπόν, προτείνω να επιστρέψουμε στο βιβλίο και αμέσως μετά στον Κωνσταντίνο Μενελαίο που μου χάλασε πιο πριν την έκπληξη, αλλά δεν πειράζει. Είδα σε στο φιλάω, θα σε ρωτήσω. 11 Ιουλίου 1996. Στο ένα χέρι έχω δύο ορούς. Αναπνέω τη βοήθεια αναπνευστήρα. Όχι όλες τις ώρες, ευτυχώς. Σήμερα ήρθε ο Μιχάλης και μου έφτιαξε τα μαλλιά. Είχα κλείσει τα μάτια και ο κύριος Π. με ξύπνησε νομίζοντας πως έχω πέσει σε κόμμα. Τις τελευταίες μέρες δεν έχω όρεξη παρά μόνο για λίγο καρπούζι. Ο Κώστας κοιμάται συνέχεια στο σαλόνι. Δεν έχω όρεξη να διαβάσω. Τα βιβλία που πήρα μαζί μου είναι έτσι όπως τα έφερα μέσα στη μικρή τσάντα των Χάροντς. Χθες ζήτησα μια γρανίτα λεμόνι. Αποφεύγω να κοιτάω το πρόσωπό μου στον καθρέφτη. Έχω χάσει το χρώμα μου. Έχω χάσει την όρεξή μου. Δεν θα προλάβω να πω τα πράγματα όπως πρέπει να λεχθούν. Κάποιος άλλος θα χτίσει την αλήθεια για μένα. Το μόνο πράγμα που με κάνει να υποφέρω είναι πως παρασύρθηκα σε όλη μου τη ζωή από στοιχεία στενομυαλιάς. Οι άλλοι και οι άλλοι. Ο θάνατός μου πλησιάζει. Μπροστά μου έχω μια ολόκληρη αιωνιότητα. Μια νοσοκόμη μπαινοβγαίνει και αφήνει πάνω στο κομμωδίνο μου λαδάκια, σταυρουδάκια και κομμωσκίνια. Η λογική μου επιβάλλει να μην υποφέρω από ψευδαισθήσεις. Ήμουν μητέρα λειψή. Συγγνώμη, Γιάννη. Αλφαβήτα. Ιουλίου 1996. Απόψε ονειρεύτηκα τον μπαμπά. Μου είπε πως ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ύπνος. Δίπλα στο κομμωδίνο υπάρχει ένα μεγάλο μπουκέτο με κόκκινα τριαντάφυλλα. Σήμερα έχω μόνο έναν ωρό. Απέναντι από το παράθυρο βλέπω τον ημιτό. Το μυστικό. Δεν μπορώ να μένω μόνη. Ο χρόνος δεν θεραπεύει τίποτα. Οδεύω με κεκτημένη ταχύτητα. Η νότα απλώνει στο πρόσωπό μου λίγη νιβαία. Με πιάνουν τα κλάματα. Αν πέθανε η μαμά μου, θα απελευθερωνόμουν. Το μυστικό. Υπέφερα σε όλη μου τη ζωή εξαιτίας των απαιτήσεών μου. Στο διάδρομο υπάρχει τις τελευταίες μέρες φασαρία. Αναδύεται η μυρωδιά ψημένου κοτόπουλου. Διωγγώνεται ο εκνευρισμός μου. Μια ζωή βρισκόμουν μέσα σε μια νεύρωση.
μη χάσω την αγάπη. Τώρα το μόνο που με χωρίζει από το θάνατο είναι ο χρόνος. Ας παίξουμε και απόψε τον ρόλο της άλλης. Εμπρός, Λίζα Παπασταύρου. Χαμογέλα. Η ζωή είναι ωραία. Ίσως η τελευταία μέρα. Αλφαβήτα. Δημήτρη. Γιάννη. Η αλήκη σας τελείωσε. Αγωνιώ. Από πάνω μου περνάει η μουντή, μαύρη, φτερούγα του ανέκλητου. Θα ήθελα σε αυτό το δωμάτιο να τελειώσω κι εγώ, η άλλη, στην αγκαλιά σας. Μια μέρα θα ενωθούμε και πάλι. Και τότε θα σωπαίνουμε για μήνες, για χρόνια, για πάντα. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου, Δημήτρη. Ξαναγύρισα σπίτι μας, Γιάννη. Ελπίζω τα λουλούδια να μην μαραθούν ποτέ. Ξέρετε εσείς. Σας αγαπώ. Σας ζητώ συγγνώμη. Συναντώ το τέλος μου με τεράστια θλίψη. Προσβλέπω στο χτίσιμο της αγάπης σας με καλοσύνη από την αρχή. Θέλω να είμαι για πάντα μέσα σας, ζωντανή. Αντίο. Λίζα Παπασταύρου. 14 Σεπτέμβρη 1996. Ευχαριστούμε λοιπόν στον Κωνσταντίνο Μανελάου τώρα. Άπης για μένα το πιο φιλιβερό. Κωνσταντίνε μου, ετοιμάζεις ένα πολύ διαφορετικό project, art project, με θέμα το μύθο της Αλίκης, της Αλίκης Μιουκλάκη. Ουσιαστικά, είσαι ο πρώτος Έλληνας κινηματογραφιστής, ο οποίος θα ετοιμάσεις ένα ντοκιμαντέρ για την Αλίκη. Και θέλω, έτσι, με ενδιαφέρει πάρα έκανε πολύ. Έκανε και ο Παπαστάθης αυτό που ακούσαμε στην αρχή, ναι. Για να είμαστε λίγο δικαίοι. Εντάξει, σωστά. Ιστορικά, αλλά ίσως σε διάρκεια... Ναι, ναι, απλώς αυτό που ακούσαμε το πρώτο... Πολύ καλά κάνεις. Λέει για την άκυρα και την επιτυχία σου, είναι του τουλάκι από το... Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Να το παρασκήνιο, ναι. Εσύ σε ποιους άξονες θα αφηγηθείς και θα αφηγήσεις, θα κινηθείς μάλλον. Λοιπόν, αυτό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το project, δεν είναι ακριβώς ντοκιμαντέρ, είναι ένα ντοκιμαντέρ μυθοπλασίας. Mm-hmm. Οπότε, ούτε είναι ακριβώς πειραματικό, απλώς θα τα γυρίσουμε πλάνα και θα τα διαμορφώσουμε έτσι ώστε να μοιάζει με ένα ντοκιμαντέρ. Βέβαια, είναι βασισμένο στη ζωή της Αλίκης, το οποίο το γράφουμε μαζί με τον Μάνο, αυτό το project. Οπότε είναι... Διαβάζοντας και το βιβλίο, και είναι κάπως το επόμενο βήμα μετά το βιβλίο, νομίζω. Δηλαδή, πάλι κάπως με τα γεγονότα και με αυτά που ξέρουμε για την Αλίκη, δημιουργούμε ένα καινούριο project με αυτά που νιώθουμε ότι ήταν ή ότι αυτά που δεν έχουμε δει. Αλλά βασισμένοι στο συνέστημα που έχουμε και στα συναισθήματα που έχουμε από αυτά που ξέρουμε για την Αλίκη. Οπότε αυτό είναι το project. Το οποίο έχεις κάποια διάρκεια, χρονική
κάποιο, να μας πεις κάτι παραπάνω. Όχι, δεν έχω. Σε κατάλαβα. φαντάζομαι στο 23 θα είμαι. Το καλό που σου θέλω, δηλαδή. Επιλυτικά σε κοιτάζω. Κοίτα, αυτό είναι, ένα αυτό είναι κάτι είναι δύσκολο, το δουλεύω εδώ και χρόνια. Η αλήθεια ναι. Είναι, έχει διάφορες δυσκολίες, είχε. Και ελπίζω να μην έχει από εδώ και πέρα, αλλά τώρα κάπως είμαστε σε μια πολύ καλύτερη φάση, οπότε ναι, πιστεύω ίσως. Η Αλίκη λοιπόν, Μάνο, είναι σε καλά χέρια. Πολύ. Ε? Πάρα πολύ καλά χέρια. Νομίζω ότι... Η Αλίκη είναι, εμείς δεν ξέρω. Θα δούμε μετά εμείς. δεν ξέρω, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε εσείς που μας ακούτε τόση ώρα που μας κάνετε παρέα ή για να προχωρήσουμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, πες μου Μάνο μου. Στην κυρία Πατεράκη. Ναι. Όχι, κυρία Πατεράκη. Ωραία. Κάποιος άλλος θέλει να μιλήσει, να πει κάτι, να ρωτήσει. Οπότε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε, να χειροκροτήσουμε πριν. Πριν χειροκροτήσουμε το Μάνο Λαμπράκη, θέλω να ευχαριστήσουμε πολύ όλοι και έναν αφανή εντός εισαγωγικών ήρωα, τον Γιάννη τον Κολιάκο, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική μουσική εμφάνιση. Και πρέπει να τον χαιρετήσουμε. Και τον Μάριο Παρασίτη. Ναι. Και τον Μάνο Λαμπράκη. Γιάννη μου. Το καλύτερο, μπορεί να μην θέλει να μιλήσει απόψη, κυρία Πατεράκη, αλλά το καλύτερο μου το είχε πει σε μια συνέντευξη πριν 2 χρόνια ότι, για την Αλίκη, ότι μακάρι να υπάρχει Θεός για να τη συναντήσω κάποτε. Τι όμορφο. Αυτό. Νομίζω αυτό είναι πολύ ωραίο που είπες. Ναι. Αυτό μου είχε πει και με είχε συγκλονίσει. Πριν λίγο πριν κλείσουμε, το φίλο και ως θέση, να πω ότι όλη τη βραδιά, και ευχαριστώ πολύ και τον Μάνο, ευχαριστώ πολύ και τις εκδόσεις Αστάρτη. Θα την μπορείτε να την απολαύσετε ξανά από το κανάλι του σταθμού μας, από το κανάλι 1, στο YouTube. Νομίζω από τη Δευτέρα, λογικά, θα είναι έτοιμο. Οπότε μπορείτε να την ξαναδείτε από την αρχή στο κανάλι μας στο YouTube. Αν δεν χορτάσετε σήμερα. Αν δεν χορτάσετε, μπορείτε να μας ξαναδείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Κόσμε, εσύ που μ' αγαπάς και το ξέρω, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος μ' αγαπάει.